Καλησπέρα φίλοι και φίλες, είμαι ο Πάνος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Horror Night. Σήμερα θα παίξουμε με το φίλο μου τον Γιώργο. Καλησπέρα. Το Stay Close. Είναι ένα horror παιχνιδάκι, το οποίο είναι από τα λίγα να ξέρεις, τα οποία είναι και διπλό παίζεται, σαν survival. Αλλά εμείς θα το παίξουμε single player, γιατί όλα τα φιλαράκια μου είναι ψιλοκοτούλες, δεν παίζει κανένας διπλάκι. Οπότε θα το παίξουμε εδώ παρεούλα εμείς, single player. Το παιχνίδι να πω το έχει φτιάξει η εταιρεία Blind Bird. Θα πω ακριβώς τι έχει γίνει. Το έχω παίξει το παιχνίδι σε beta πριν ένα χρόνο, όταν ήταν σε πολύ πρώιμα στάδια. Είναι πολύ ωραίο σαν concept, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς από ό,τι διάβασα και ακόμα θεματάκια. Τι γίνεται. Όταν είχα παίξει το beta, λοιπόν, είχε δύο είδη εχθρών. Παίζουνε mannequins μέσα, φίλε. Τα αγαπημένα σου. Λοιπόν, στα mannequins. Τα κοιτάς, απλά δεν κουνιούνται. Και ένα άλλο τέρας θυμάμαι που είχε, δεν θέλει φακό γιατί στην πέφτει. Το κακό ποιο είναι με αυτό το παιχνίδι, δεν είναι η δυσκολία του. Γενικά, να ξέρετε, θα πεθάνουμε πολλές φορές σήμερα. Να το τελειώσουμε. Είναι το κακό placement, φίλε. Δηλαδή, ακούω τι γινόταν. Έπεσε στον πέτα και έπρεπε να περάσει από κάτω που σου είχε ένα τέρας που πρέπει να ρίξει φακό για να μην σε. Να σταματήσει να κουνιέται. Και δίπλα του το άλλο που με το φακό τα παίρνει στο κρανίο. Ωραία, οπότε δεν ήξερε να κάνει. Τέλος πάντων, γενικά το κόστος είναι ωραίο σαν παιχνιδάκι. Θέλω να το τελειώσω. Γουστάρω, όμορφο. Ελπίζω να μην πέσουμε σε τέτοια αγκαντεμιά. Με μένα μαζί σου θα πέσεις. Εντάξει. Τι να πω, κάτι άλλο εσύ φιλαράκι μου? Τίποτα, πάμε. Πάμε, ξεκινάμε. Δώσε πόνο. Θα πω και μια φορά για το φίλο μου τον κύριο Φιάνη τα μοντάκια. Δυνατός, ωραίος. Θα αφήσω πάλι το link του Facebook του Γιώργου στο description να ρωτήσετε για τους ενήλικες, πάντα μιλάω και για τα παιδάκια. Ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε, φιλαράκι. Να δεις ωραία πράγματα. Α, ξέχασα να πω. Ναι. Και ξέχασα να πω και το άλλο. Μάγκες, είδα ότι έχουν βάλει και ένα τρίτο εχθρό, ο οποίος δεν ξέρω τι κάνει. Τι θα κάνει, εχθρός είναι. Όχι, ο ένας έχει αντίδραση στο φως, πρέπει να τον κοιτάς. Για να σταματάει. Ο άλλος στην πέφτει με το φως, αυτός δεν ξέρω, μπορεί να είναι με τα βήματα. Τέλος πάντων. Ξεκινά έτσι, ωραία. Αυλή νεκροτομή και τέτοια. Μπράβο. Δεν χωράγανε μικρή και τους βγάλαμε έξω και τα παιδιά. Λοιπόν, hope you're safe here. My plaything. You are lucky that I found you first. The residents have been so unforgiving. What I'm saying. Welcome to our city. I'm so eager to meet you. Please come find me. I'm sure you have many questions. P.S. Beware the mist. Yours truly, Cyrus. Ναι, μάγκε, στο beta που είχα παίξει είναι ένας τύπος ο οποίος σου δίνει γρίφους. Αυτός, φίλε, δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Οκ. Okay. Στο single player τι γίνεται. Παίζουμε εμείς αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, ο οποίος ψάχνει τη γυναίκα του. Λοιπόν, και συναντά έναν μυστηριώδη ενηγματικό τύπο, ο οποίος σε κατευθύνει κάθε φορά, αλλά για να σε κατευθύνει σου δίνει κάτι γρίφους. Για να μπορείς να συνεχίσεις, πρέπει να τους λύσουμε. Οπότε πρέπει να λύσουμε και κάποιους γρίφους. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι είναι, δεν έχω ιδέα. Στον πέτα θυμάμαι είχε ένα σπίτι που έμπαινες και ένα πάρκο. Δεν είχε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πάμε και βλέπουμε. Το παιχνίδι Unreal 4 μηχανή. Έτσι, χωρίς κατευθύνεις, χωρίς τίποτα, γεια σου, μπες κατευθείαν. Ναι, τον βρίσκεις, απλά θυμάμαι και στον πέτα και του μιλάς. Απλά αυτός καθοδηγεί. Ωραία. Έλα, μου άρχισε από τα βαριά στενάγματα. Είδα μου. Α, όπου έχει ο Μίχλη, οπότε να θυμόμαστε ότι νομίζω αυτό μπορεί να είναι και το σπίτι που ήταν στον πέτα. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό, μιλάμε με καλκόν. Panzer Faust. Τι είναι αυτό, ρε. Πώς είναι αύρα. Όχι, τέτοιο, όχι ρε, πώς λέγεται ρε φίλε αυτό, το Panther. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Είχαμε αυτό. Και μέσα τι είναι. Ο Παλίκαρος. Ωραία, δεν είναι. Ναι. Νάτος. My name is David, I'm lost and I can't find my wife. Is she lost too, μάλιστα. No, yes. Well, which is it? Her name is Jane. She must have come through here. Εμείς είμαστε ο David. Short, blonde hair, pale complexion, frightened. Yes, that must be her. Did you see her where she went? I'm sorry, my memory is quite foggy. Why is it so quiet? Where is everyone? Why? Sleeping, of course.
Just tell me if Jane is please, ναι, και τα λοιπά. Α, And so will pieces fine. Rats and mice will have their choice, and so will I have mine. Okay. Mm-hmm. Fine, I'll find her myself. Play game with me. Don't have time for this. Το ξεκινάει ο ρίχος. Power enough to smash ships and crash roofs, yet it still must fear the sun. What is it? Water. Όχι. Δεν το κάνει το water. Έλα, το πω για μισή βοηγός, πρέπει να είναι ο πάγος. Βάλω ice. Άπα το δεις όνα. I was carried into a dark room and set on fire. I wept and then my head was cut off. Μεταφέρθηκα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και μου βάλανε φωτιά. Μόλις έκλαψα, μου κόπτω το κεφάλι. Τι είμαι? Σπίρτο. 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 Όχι. Κερί. Κάντλι. Ωραία. There is an ancient invention still used in some parts of the world today that allows people to see through walls. What is it? Αρχαία. Αρχαία συσκευή. Αρχαία εφεύρεση. Ναι, που επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν μέσα από τους τοίχους. Μέχρι σήμερα όμως. Ναι. Σφυρί. Δεν το κάνει. Glass. Window. Πού θα βάζω τώρα? Έλα ρε παιδί μου. Μια χαρά το πάμε. Ελπίζω μετά οι δίσκοι, πώς το λένε, οι γρίφοι μην γίνουν χειρότεροι. Perhaps we can be friends after all, ωραία. Μετά ξέρεις, Google. Εννοείται, μάγκες, άμα αγωνίσουμε η Google, να το ξέρετε. So what is the game? Ωραία. Can you find my favorite toy? I lost it some time ago and I've not been myself without it in my compass. The pretty bird took it, μάλιστα. The pretty bird, yes, the pretty bird. It lives with the hoarder in the apartment complex. Find my compass and return to me and maybe I'll remember. Μάλιστα, η κουφάλα. Δεν ξέρω τίποτα, είναι λες, έχει πάρει κάτι και πάλι. Ναι, φαίνεται βλάκο, χαζός να είμαι. Θες πάμε. Στο apartment complex πάμε τώρα. Εκεί που ήταν η ομίχλη. Ναι, κάθε φορά σου ανοίγει μια ομίχλη. Οπότε εκεί το θέμα... Εκεί που είναι η ομίχλη, πας. Ναι, φεύγει η ομίχλη τώρα. I have you seen here. Have you seen here. Μάλιστα. Ωραία, ναι, τώρα έχει φύγει η ομίχλη λοιπόν. Πάμε. Να το αρχίδι. Αυτό θέλει φως ή δεν θέλει φως? Κοίτα. Λοιπόν, να σου χέσω. Κουκλί. Κουκλάκι, ζωγραφιστό. Είναι κι άλλο πίσω μας. Ελπίζω όχι. Νομίζω αυτό κάνει έτσι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε γιατί έχω αγχωθεί τώρα. Είναι νωρίς ακόμα, μαλάκα από... Τώρα που να μιλήσεις, έχεις τίποτα πάρα. Όχι ρε, όχι ρε. Λοιπόν, how am I supposed to pay? Ξέχασα, ένα χτύπημα είσαι, ε. Έχω κλασικά, ναι. The landlord, if he's pissed. Σταματάει ο χρόνος, το διαβάζουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα είχαν πεθάνει ήδη. I can't do that, not after it's probably what I deserve. I should have gotten my engine fixed when I had the chance, but I needed the money for bills. I'm on the verge of going into more debt and I can't let that happen. Never again, maybe. I'll wake up early and sleep out the window. This isn't considered trespassing, right? I don't have any other options. I would have gone to a motel, but there doesn't... Stop stressing myself out. The residents didn't find with it. They even left fresh sheets in my room. Now I can cover those disgusting stains. Μπράβο, θα αναλάβεις εσύ αυτό, το διαβάσεις. Ωραία, ωραία. Γιατί τα έχω όλα μαζί. Πρέπει να τρέχεις, ναι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ό,τι βλέπεις μου λες. Εντάξει. Μας βγήκαν αρχίδι τώρα εδώ πέρα. Γαμώ τη μάνα σου, γαμώ. Ωραία σου, ας αφήνω. Απλά τα ακούω, τέλος πάντων. You have turned into a resident. Α, μετατράπηκε σε κάτοικο. Ναι. Και καλά είναι η κάτοικη αυτή. Ναι. Ωραία. Πάμε πάλι.
Γάμο τον κόλο σας, γάμο. Έτσι θα πάει το game. Έτσι θα πάει, φίλε. Είναι δύσκολο, φίλε, στο πάω. Αλλά αυτό εντάξει, θα το περάσουμε. Δεν είναι το, το δύσκολο είναι το, το placement να είναι, ξέρεις, η ηλίθια τέρατα μαζί. Πρέπει να το παρασύρεις. Πού είναι εδώ, θα είναι εκεί πέρα που μας την έπεσε. Βασικά, ούτως ρε φίλε. Τώρα θα είναι εκεί, ναι, θα πρέπει να το παρασύρεις. Τώρα. Επάνω θα είναι. Εκεί που σε έφαγε. Λες. Κάτσε ρε, πως έφυγε από πάνω ρε, ο Αστρελάνη. Να μετακινήθηκε εκεί που σε έφαγε, εκεί έμεινε. Και μου στο πάτωμα τι είναι. Σιωπή. Άμα το παρασύρεις κάπου και του κλείσει κανένα, καμιά πόρτα ή δεν έχει τέτοια. Δεν έπαιζε τέτοια. Αφού τα παίρνει με το φως. Ναι. Πω πω μαλάκα, να το βγήκε. Καλό. Ευτυχώς αυτό δεν βλέπει όμως. Στραβό. Το έχω πολύ. Έχει πλακά. Να το, το κάναμε το objective. Ωραία ρε φίλε. Πω, να πούμε. Την βρήκε στην πηξίδα. Ναι, find the compass, να complete λέει. Απλά το πρέπει να βγούμε και έξω. Γιατί άμα χάσουμε πρέπει να ξαναρθούμε. Κλείστο. Τι να κλείσω. Το φως. Τι μόλις γύσα περιμένει το άλλο έξω. Αν έχεις δίκιο. Περίμενε. Το φως, να το αρχίδι. Ναι, μόλις πέρασε από εδώ πέρα άναψε. Άτω. Τώρα πήγε το άλλο, ρε. Αυτό λέω, ρε μαλέκα. Να σου πω πράγμα. Ελπίζω να μην έχει φάει κανένα μπακ. Δεν σκύβω τώρα για κανένα λόγο. Δεν σκύβω για κανένα λόγο, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει την στο πάτωμα, απλά. Μα κάτι ήταν στο πάτωμα. Δεν με ενδιαφέρει. Άναψε το. Πήγαινε και λίγο πιο δεξιά. Μπράβο, ωραίος. Είσαι πολύ νίτζα. Άναψε τώρα να μας βρει το άλλο. Όποτε στο μάχη μου. Αρχίσαμε. Έλα, run forest run. Έλα, έφυγες. Ωραίος. Πόπο φίλε, να πούμε. Λίγο χαζό το concept, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Το concept είναι ότι απλά φαντάσου το σαν τη φάση Silent Hill. Δηλαδή... Να σου πω, δεν βγαίνουν από τα σπίτια, έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να παίζει και έξω κάτι. Ναι, αυτά δεν βγαίνουν. Ακριβώς έξω από την πόρτα, γι' αυτό. Τώρα το compass το έχουμε. Ναι, ρε. Δεν σηκώνει κάτι. Το objective το κάνει ούτως ή άλλως. Α, γι' αυτό. Επειδή δεν στο ήταν είπα να και πριν, κάτι, όχι, όχι. Γι' αυτό. Ναι. Σου λέω objective complete, τέλος. Απλά βραγεί στο μαλάκα. Τώρα προφανώς μας ξαναδίνει γρίφους. Μα πέφτει κοντά στη μούρη, να πούμε. Δεν νομίζω στους δρόμους να έχει κάτι. Στον Μπέτα είχε. Να το, τόσο. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε. Cyrus. Διάβαζα. Γεια σου, φίλε. Να, συνέχισε. Λοιπόν, back again so soon. Πάτα. Βρήκα την πηξίδα σου. Δώστη μου, ελπίζω να προκάλεσε το όμορφο πουλί μεγάλη ταλαιπωρία. Μ' αρέσει μια συνεντάσταση κατευθείαν. Είναι κατευθείαν. Ω, η πηξίδα μου όπως σε θυμάμαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν θα ξαναχάσω τον δρόμο μου. Πες μου που είναι η γυναίκα μου. Καλά, ξέρεις που είναι η γυναίκα σου. Το παθαίνω. Τα έτσι, συχνά έτσι. Θα σου πω, αλλά πρέπει να σου αναφέρω κάτι πρώτα. Η άλλη. Ένα ζευγάρι πέρασε από εδώ και εσένα. They were in a ginormous rush and had no time for my games. They went into the park despite my warnings. Would be a shame if something happened to them. Fetch them for me. They deserve a second chance. Κάτσε ρε φίλε, οι άλλοι πήγαν δηλαδή στο πάρκο και πρέπει να μην τους βρούμε. Which way to the park. Για να μάθεις που είναι η γυναίκα σου πρέπει να κάνεις τα χατήρια του. Πρόσεξε όμως κάτι, το είπα και στην αρχή. Το πρώτο χαρτάκι που ξεκινάς και βλέπεις, σε αποκαλεί plaything ο τύπος. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω τι είναι αυτός. Είναι οντότητα εδώ μέσα που απλά κάνει χαβαλέ μαζί σου. Σε στέλνει για βέβαιο θάνατο. Α, δούμε. Which way to the park? This way or that? Ωραία. If you're sharp, the way will clear. Νομίζω είναι απ' την άλλη. Θυμάμαι που ήταν στο τέλος. What can bring back the dead? Make us cry, make us laugh, make us young. Born in an instant, yet lasts a lifetime. What is it? Time. Όχι. Βάλετε. Σωστό, γιατί όχι. Όχι, σιγά. Γεννιέται σε μια στιγμή, αλλά διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Μας κάνει να γελάμε, να κλαίμε,
Memory, σωστός. Ωατς. Τι πετάει πάντα, αλλά δεν σταματάει ποτέ. Time. Εγώ θα βάζω άλλο εδώ. Τι θα βάζω εδώ. Κοσμοτέ. Wind. Ωραία. What goes through a door but never goes in and never comes out. Key. Ναι. Όχι, αλλά λέει never, come, τι λέει, never goes in, yeah, never comes out. Yeah, δεν το πες ποτέ. Ξέρω. Όχι. Βάλε και μια τρύπα εδώ. Κιχόλ, σωστός. Α, είσαι δυνατός. Μαλάκα, εντάξει, respect ρε φίλε. Μ' αρέσει, δυνατός. Ακόμα πρόσεχε, δεν έχω γκουγκλάρει τίποτα, δεν ξέρω μετά τι έχει. Κάτσα να δούμε μετά, γελάσουμε. You're fun to play. Ναι ρε, καγκουρά είμαστε. Είμαστε αστείοι να πούμε. Γελάει το παλικάρι. Μάρκο. Λοιπόν. Είχε κακό μίχλι πριν. Ναι, φίλε, εδώ πέρα. Το θυμάμαι από τον Πέτα εδώ. Στον Πέτα όμως, φίλε, δεν είχε γρίφους, θυμάμαι. Ήτανε πολύ... Απλά να ξέρεις, κάθε τι ώρα δυσκολεύει. Εντάξει, είναι όλο... Πώς το λένε, Ναι. Ναι. Κατάλαβες. Οδοποιημένο. Όχι, που έχουν βάλει τα εμπόδια και καλά για να μην περάσει κάτι. Α, είναι το άρμα ναι, διαλυμένο εκεί πέρα παρατημένο. Να το αρχίδι, το βλέπεις. Πού το. Αλλά... Πλάκα κάνεις, ένα πίξελ βλέπω εκεί. Πού το είδες εκεί πέρα, εντάξει. Μαλάκα, εντάξει. Εγώ μεγάλος 1980, φίλε. Τα πίξελ τα είχαμε ψωμωτήρι. Ας κάθω να πάω εδώ. Τι κι άλλο εκεί. Ναι, μην πα... ναι, αυτό δεν μας βλέπει. Αυτό δεν μας βλέπει. Αυτό κοίτα, να. Ψηλός δεν παίρνει χαμπάρι. Μια χαρά. Για... Κι άλλο εκεί. Και αυτό δεν βλέπω. Αυτά δεν μας ενοχλούν. Μαλάκα ελικόπτερο είναι αυτό. Ποιο ρε. Ναι. Ένα απάτσι. Οκ. Okay. Για πήγαινε σε ελικόπτερο μπορεί να είναι. Μας κακάσα ακόλουθες στον δρόμο. Μα κι άλλο που δεν βλέπει. Ωραία. Μορφιές. Α, και το αρχίδι εκεί πάνω. Που βλέπει. Ναι. Τι είναι αυτή η λίμνη ρε μαλάκα. Άκυρο. Θα μας γαμίσει αυτό το νομίζω. Θα μας γαμίσει ρε μαλάκα. Από τέτοια απόσταση ρε φίλε, respect. Πλάκα κάνεις τώρα εννοείται. Και πόσο πρέπει να φύγουμε για να μας... Έλατε. Θα αρχίσει να περπατάει. Για ζήσε να δούμε. Ωραία φίλε, climb mine. Το θέμα είναι ότι κουράζει κιόλας ρε. Έχει στάμινα. Έχει στάμινα, τελειώνει το τρέξιμο να πούμε. Γι' αυτό δεν θε... Δεν ξέρω πού είναι το αρχίδι που βάλανε, ρε φίλε. Ο εχθρός ο καινούριος. Και δεν ξέρω μπορεί, με τι. Δεν έχει κατευθείαν. Και δεν ξέρω με τι κάνει trigger, ρε. Ναι, θα κάνω, εντάξει. Δεν ξέρω με τι κάνει trigger, να πούμε. Εκεί άλλες που βλέπει. Να το ρε, μαλάκα. Τι. Αυτός τι είναι. Μπορεί να είναι αυτός που περιμένουμε. Εκεί είναι ένας που βλέπει. Όχι, φτάσαμε, το βρήκαμε. Είναι ένα ζευγάρι. Ναι, να είναι κατασκήνωση εδώ. Ωραία, μου αρέσει από το κοινικό, τι πρέπει. Το είδε στο παπάρι. Ναι. Κοίτα, άμα ανοίξω τώρα το φως θα μου την πέσει ο άλλος ρε. Πρέπει να πας από πιο αριστερά να παρασύρεις εκείνο. Ή τέλος πάντων το ένα από τα δίπλα να το παρασύρεις. Βασικά θέλω να δω. Με βλέπει εδώ. Αν σε βλέπει λέει. Objective complete. Μάγκες, έτσι θα πάει το εργαλείο. Όπω φίλε. Αυτό είναι που είπα ρε φίλε το σκηνικό εξ αρχής, τέλος πάντων. Πρέπει να παρασύρεις το αίμα. Τι να παρασύρεις, δεν είσαι εδώ, πέφτουν απάνω σου ρε και τα δύο. Τουλάχιστον βρήκαμε το δρόμο, από εδώ καλά πάει. Μια χαρά πήγα από δεξιά, πήγα από τα φώτα κάτω. Ναι, όμως ότι θα έχουν αλλάξει θέση τους τώρα, Να το δούμε. Γιατί και προηγούμενος στο σπίτι αλλάξαν θέση τους. Έχεις δίκιο. Το βάλανε το παπάρι γάμο το πίσω από το τέτοιο. Τέλος πάντων. Για πάει για κατούριμα. Εκεί βρήκε. Δεν μπορούσα να σκοτάψω στα σκοτάδια, να βρεθεί από κάτω από την γέφυρα. Οκ. Ναι, εδώ ήταν προηγούμενο σένα και λείπει. Κάτσε, περίμενε, παίρνω, δεν ξέρω. Ο ψηλός κοβόλτος εκεί. Μπορεί να είναι και το άλλο κάπου εδώ.
σύννεφο καπνούβλεμο. Όλο παράπονο είσαι. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Κάτσε γιατί... Λείπει, ε. Λείπει. Να μας γαμίσει περίμενε, το βλέπεις. Σα σκοτάδια μαλάκα. Ο πέντοφιλ. Άντε ρε γαμίσου. Κοίτα το αρχίδι. Κλείστο γιατρό. Τι είναι αυτό. Το άλλο θα ήταν. Ποιο άλλο ρε. Εκεί ήταν ένα. Είναι απέναντι σου. Εκεί είναι. Κάτσε γιατί αγχώθηκα. Περίμενε. Έτσι τέτοιο ήχο έκανε. Α, το πέθανα ρε. Κάτι μου βγήκε. Άλλο ήταν αυτό. Όχι φίλε. Όχι, όχι. Δεν είχε τέτοιο ήχο ρε το άλλο. Πρέπει να ήταν εκείνο που σου λέω, το τρίτο. Καινούριο. Ναι. Δεν είδαμε τίποτα. Εγώ νομίζω ότι το άσπρο στην έψα από πίσω. Μας ακολούθησε. Πάμε. Είναι λίγο... Είναι δύσκολο, φίλε. Παρήξω τέτοιο να πω. Να βλέπεις τώρα είναι διαφορετικό. Ήταν αυτό πριν, Μίκη. Όχι. Είναι και λίγο random η θέση τους, α. Προφανώς, καθώς πεθαίνεις... Παλίκαρες, εδώ στα θέλει αξία όμως. Αυτός φίλε δεν κουνιέται, έχει αράξει πίσω εκεί στο πάμε, με ενοχλείτε εμένα. Μου σπάτε τα αρχίδια, κάντε κυνηγήστε το μαλάκα. Και αυτός εδώ. Ναι ρε, μπορείς να έχει τέτοιο στεγάμο του. Δεν σε ενοχλούν ένα. Δεν είναι στο παιχνίδι. Αυτός εκεί. Και αυτός εδώ. Μετά, κοίταξε, άμα να ανάψεις φακό να ρίχνεις εκείνο, θα σου πέσει αυτός. Ναι. Πολύ πλησιάζεις. Ρε, δεν ξέρω και τι γίνεται το άλλο trigger, ρε φίλε. Με τον ήχο γίνεται, να το κοιτάς γίνεται. Πώς είναι, δεν ξέρω, ρε γάμο το. Εγώ νομίζω ότι αυτό μας έφυγε πριν. Κάνει άλλο ήχο. Το ακούστηκε, κάνει άλλο ήχο, ρε φίλε. Για κοιτά αριστερά σου, εκεί. Πώς έρχεται. Να το ρε μαλάκα, να το αρχίδι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Στα τέσσερα, αν το βλέπεις. Πες να μας άκουσε κιόλας, πες να με τον ήχο να παίζει αυτό μπάλα. Γιατί έτρεξα μέχρι εδώ. Το είδες. Ναι, το. Τουλάχιστον να έβγαλε αυτό εδώ πέρα. Τουλάχιστον να έβγαλε εκείνη η κούκλα ρε μαλάκα πάλι. Λοιπόν, ξέρεις θα κάνω. Κοίτα τι θα κάνω. Θα κρατήσω το stamina, περνάω, γίνεται το objective και γυρίζω πίσω και απλά σκάω το φαγό. Θεωρητικά πάντα. Πού είναι το άλλο το άσπρο. Κάτω. Γιατί το βλέπω. Το βλέπεις. Ναι, ναι. Και από εκεί βγαίνει που πας τώρα. Θα σπάσω το στομάχι μου. Πόσα έχεις. Ρε γαμίσου. Κάτσε γιατί αγχώθηκα τώρα. Τώρα αγχώθηκα. Κοίτα δεξιά, κοίτα δεξιά. Τώρα αγχώθηκα. Κάτσε ρε, περίμενε. Να το μούνι. Από εκεί πάμε, ναι. Έχει κούκλα εδώ. Όχι. Από ό,τι θυμάμαι, όχι. Εγώ νομίζω έχει. Με τρόπο πήγαινε. Νομίζω ότι έχει μόνο αυτές τις βλάχες που... Εδώ είναι η λιμνούλα. Εδώ είχε, όχι. Να κοιτάω και μη μου σκάσει στο κεφάλι, ρε μαλάκα. Και πάω και αρα... Μαλάκα, πολύ αχωτικό, φίλε. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος, μαλάκα. Αυτό να το σκεφτώ. Μωρή κολόγρια. Λοιπόν, κάτσε. Βλέπεις τίποτα. Εδώ κάτω είναι τα μάτια εκείνου που βλέπει. Άστον αυτόν, άστον αυτόν. Τι άστον αυτόν, ρε φίλε. Αυτούς δεν μας πειράζει, περνάμε από δίπλα τους, ρε. Τα κουκλάκια εκείνα που τρέχουν επάνω μου τι δίνουν. Αυτά με ενοχλούν. Και είμαι σίγουρος θα έχει εδώ πέρα στην έξοδο κάπου. Όπου φύγει, φύγει. Να το. Να το, ρε. Εντάξει, στην έξοδο, έτσι, έχει και στη γάμο. Χάσε το φαγούλι και παίρνω. Πω πω, Παναγία μου. Μου νοηθήσει. Το άλλο λες να είναι με το τρέξιμο, με νεροποίητο. Δεν θα με καθόλου από την... Έλα, νομίζω, σου ναι. Λέω, έλα σου λέω, να το έφυγες. Πω πω, φίλε. Γύρνα, κοίτα για καλό και γάλο. Κάτσε γιατί σου λέει επειδή δυσκολεύει, μην μας κάσει κάτι στη μούρ εδώ πέρα.
Αυτά φοβάμαι, ρε φίλε. Είναι πολύ απρόβλεπτο το παιχνίδι. Δηλαδή, όλη η δυσκολία είναι στην πραγματικότητα να πάρει το τσίπ και να γυρίσει ζωντανό. Ναι, ναι. Είχε ο Μίχλη στο μαγαζί και έτσι. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Όχι. Τι. Το άκουσες. Ναι, πώς έμενε, δεν ήταν. Όχι, ρε. Άντε, γεια. Πόπο, σώθηκε. Αυτά είναι. Πόπο, φίλε. Οκ. Σκοτώστε με τώρα. Λοιπόν, κολοπάρκο να πούμε. Αλλά είναι αφαντικό. Είναι αρκωτικό. Πάρκο μου θέλεις, ε. Έλα, διάβαζε τώρα. Πάμε να πιούμε λίγο καφέ. Thank goodness you've returned. I forgot to tell you something. Pay close attention to the billboards scattered around town. Our local celebrity has vanished and we dreadfully miss her. Please keep an eye out for her or two. So what about our friends in the park? Did you find them? Okay. Not exactly. I found their tent though. Oh dear, and I just used all the billboards too. They're not gone. They're here somewhere. Okay. Somewhere, yes, but don't you worry. They'll turn up sooner or later. They always do. Residents. Until then, let's continue our game. Hands he has, but does not hold. Teeth she has, but does not bite. Feet she has, but they are cold. Eyes she has, but without sight. Who is she? Έχει χέρια που δεν κρατάνε, δόντια που δεν δαγκώνουν, πόδια που είναι κρύα και μάτια που δεν βλέπουν. Statue. Justice. Μα όχι, όχι. Πώς. Justice, όχι, μα. Όχι, εγώ το έχω πολύ στο μυαλό μου. Eyes she has, but without sight. Feet she has, but they are cold. Dull. Είσαι δυνατός! Είσαι δυνατός! Με παραδέξε, ρε κουφάλα. I am a box that holds keys without locks. Yet they cannot unlock. They can unlock your soul. Είμαι ένα κουτί που έχει κλειδιά χωρίς κλειδαριές, αλλά μπορούν να ξεκλειδώσουν την ψυχή. Το βρήκα. Ποιο? Αλλά δεν θα το πω, θα σε αφήσω, θα ταλαιπωρήσω. Πες, δεν είναι μεγάλος αυτά. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω εγώ. Νομίζω είμαι 99,9% γιατί είπε κουτί. Γι' αυτό το κατάλαβα. Κουτί που βάζει τα κλειδιά και να ξεκλειδώνει ψυχή δεν παίζει. Ναι. Τι άλλο έχει, μοιάζει με κουτί. Ναι. Αυτό το συνειρμό ήταν τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο μοιάζει με κουτί, ναι, και έχει κλειδιά. Ναι. Αλλά αυτά τα κλειδιά στα αγγλικά. Βιολί. Έχουν άλλο. Κιθάρα, ξέρω εγώ. Όχι, ρε. Πώς λέγονται τα κλειδιά με άλλο όρο στα αγγλικά. Πού άλλο υπάρχουν κλειδιά. Στη μουσική. Μπράβο. Ναι. Πού βρίσκονται σε κουτί. Στο πιάνο. Εάν είναι και αυτό. Εντάξει. Άντε γεια, άντε γεια, το κλείσαμε. Εντάξει, θα το κλείσουμε να παίξουμε κάτι άλλο γιατί δεν. Εντάξει. Κεντάω, κεντάω. Respect. Μεγαμάτος. The worst of all times. I keep you safe, I keep you fine. I make your hands sweat and your heart grow cold. I visit the weak but seldom the bold. What am I? Σε κρατάω ασφαλή, σε κρατάω καλά. Κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν. Fear. Ναι, μπορεί. Έλα ρε κουφαλά, έτσι. Είσαι δύναμη να πούμε. Respect. Όχι, ένιωθα άσχημα, δεν μπορώ να τα πιστεύω. Ναι, και εγώ είχα αρχίσει και κάτι να λέει, τι έπαθα. All of me impressed. I'll tell you what, I misplaced the key to the city and I'm tired of searching for it. I haven't checked the buildings near the city entrance yet. If you find it, I'll let you use it. I have to close this polis και είμαι στο κτίριο κοντά στην είσοδο της πόλης. Why do I need it? It will lead you to your sweetheart. Έλα ρε παιδί μου. You promise. Καλά. I promise, έτσι. Ναι, γλυκιά μου. Μου λες αλήθεια. Γαλή μου. Κοίτα, αμούριο. Το χλιμίτζουρας. Λοιπόν, φιλέ, από εδώ ήταν το σπίτι, από εκεί ήταν το πάρκο. Ευθεία από το πάρκο, από εδώ, ήταν ο σταθμός που βγήκαμε, άρα κάπου εδώ αριστερά θα είναι. Έχει ένα δρόμο, θυμάμαι, που δεν είχαμε πάει. Με χασές, αλλά δεν πειράζει, πιστεύω. Εδώ αριστερά. Εδώ είναι το σπίτι, ρε. Ναι. Δεξιά είναι ο σταθμός που ήρθαμε, ακριβώς από εδώ είναι το πάρκο, δεν είχε άλλο δρόμο, εδώ είχε μόνο αυτό να. Εκεί. Okay. Χαλάω χατήρια. Τα billboards, δεν θέλω να τα δω, όχι τα εκεί. Μόνο μαλλί, ρε. Μόνο μαλλί, έτσι. Μαλλί γυαλί. Και παντελόνι λί. Αυτό με το τρέξιμο να μην είχε. Τι θέλω σου, για φίλε. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι, άρματα και τέτοια. Καμένο εδώ, κοίτα εδώ.
Έχει, έχει γίνει. Τι ήταν αυτό πάνω στο άρμα, μην μου φάνηκε. Τι. Όχι, το πολυβολείο, εντάξει. Μου φάνηκε ότι κάτι ήταν έτσι πάνω στο άρμα. Και λέω καλά θα περάσω. Να, ορίστε να βρήκα κάτι άλλο. Νεκροσακούλες. Έτσι. Τα παιδιά τα ζαρούιτα. Να το ρε φίλε, έχει πόρτα. Πάνω δεν πάει. Πόρτες δεν ανοίγει τόσοι άλλους. Οπότε κατευθυνόμαστε. Α, δεν έχει τέτοια, δεν έχει πόρτες. Όχι. Μη με γαμάς τώρα με τον ήχο. Πάμε ρε μαλάκα τώρα. Πάμε βάθος λοιπόν. Περίμενε. Ξέρεις, με ενοχλεί που δεν έχει τίποτα. Ναι. Ναι. Πάντα είναι νόμος εδώ σου. Παρεξηγείς. Όχι, όχι, απλά είναι νόμος. Όταν δεν βλέπεις τίποτα, ετοιμάσου για... για ακόντιο. Για 3-1. Θέλουμε επικόντιο. Μέσα στην τρύπα πάμε. Τι γίνεται, άντε να βρούμε το δρόμο μας μετά να βγούμε από εδώ μέσα. Το θυμάμαι. Να σου έχει πάει. Oh. Ναι, και ξαφνικά στο υπόγειο, κυρίες και κύριοι, 4 υπόγεια κάτω, τείχος με τα πτσαρία. Respect. Πλάκα κάνεις. Τι λέει? People don't deserve happiness. People don't deserve happiness. Μαλάκα, μας έστειλε μόνο για να πεθάνουμε εδώ τίποτα, ρε. Τώρα θα γίνεις πουτάνα σε πάνω, γι' αυτό έχει τόσο δρόμο. Λες. Oh, μαλάκα, ναι ρε φίλε. Το μουνό πάνω. Μας έστειλε για να πεθάνουμε, ρε. Κοίτα μπροστά σου, κοίτα σε μένα. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Τα ακούς τα αρχίδια, βγήκανε. Δεν ακούω κάτι, ρε φίλε. Τα βήματα είναι από εμάς. Ρε μαλάκα, το κρου-κρου δεν ακούς, πλάκα ναι. Μου κάνεις. Να, ένας βλέπει. Τι είναι αυτός. Δεν βλέπει. Και δίπλα του είναι ο άλλος που βλέπει. Πλάκα δύο μου. Είναι. Δύο είναι, ρε μαλάκα. Ναι. Ναι, μαζί τα έχει. Ωραία, φίλε, respect. Καλό. Έτσι, παρασύρεις αυτό. Θα έρθει αυτό, θα βγει. Ξέρεις το κάνω, πας και μπαγκάρι να πας. Τόσο. Όμως πια το παλικάρι. Το θέμα έχουμε το άλλο το αρχίδι από εκεί. Εντάξει, τώρα αυτός έχει μπει. Μαλακά, ξέρεις πόσο δρόμο έχει για πάνω. Άμα γυρίσω πλάτη εδώ πέρα δεν ξέρω πώς είναι μέσα. Καταλαβες. Για να ψε το πας και μπει μέσα στο διάδρομο, ρε παιδί. Δεν εννοούσα αυτό. Έτσι, γιατί μπορώ, δεν πειράζει, πάμε. Εντάξει, το καλό είναι ότι μέχρι να γατεύεις δεν έχει τίποτα. Ναι, αυτό θεωρητικά είναι καλό. Θεωρητικά πάντα, μήπως έχει τώρα. Όχι, όχι. Το... επίσης το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρουμε τι παίζει στο ανέβα τώρα. Αυτό είναι το μανίκι. Στο ανέβα, όπου φύγει, φύγει. Πόσο στάμινα έχεις, το έχεις υπολογίσει καθόλου. Όχι, θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Να ξέρεις δηλαδή πόσα δευτερόλεπτα μπορείς να τρέξεις, ρε παιδί μου. Περίπου έτσι με το ξέρεις από. Τόση ώρα που το χρησιμοποιώ, θέμα εμπειρίας. Να, τώρα έχω ξεκινήσει να τρέχω. Τώρα σταματήσει λίγο. Αυτό ήταν. Σκατούλες. Πόσο, 5 δευτερόλεπτα. Τι, σιγά. 3 δευτερόλεπτα, βαριά. Δεν έχεις την καλύτερη φυσική κατάσταση. Όχι. Λέξτε, πάμε γρήγορα. Fools don't deserve happiness, φίλε, έτσι. Ναι. Στα ίσια έτσι. Στα ίσια, είσαι μαλάκας. Θα πεθάνεις δυστυχισμένος. Οκ. Ελπίζω να έχουν αλλάξει θέση τουλάχιστον αυτά εδώ τώρα. Το... Πώς θα βγω από εδώ μέσα τώρα. Εδώ μέσα πώς δεν παίρνει, βλέπεις. Ρε εσύ, αν έχει μπαγκάρει αυτός εδώ. Όχι, δεν έχει. Στο δωμάτιο, πρόσεξε, ο διάδρομος είναι ασφαλής περιοχή, δεν μπαίνει. Αυτό βλέπω, αλλά ξέρεις κάτι, θέλω να το φέρω πάνω του, ρε. Να το, εδώ. Και πώς αρχίζεις. Μπορεί μόλις απομακρυνθείς. Όχι, όχι. Δεν πάει πιο εκεί. Τι έγινε τώρα, μαλάκα. Τρελό μπαγκ ήταν αυτό. Τι
έφτιαξα. Κάτσε γιατί μαλάκα δεν είμαι καλά τώρα. Τρελό μπάγκι ήταν αυτό. Έτσι έλεγε ρε φίλε, όταν το παιχνίδι σε γαμάει, το γαμάς και εσύ. Δεν είμαι καλά τώρα. Έλα μωρέ, καλά πάμε. Πώς κάνεις έτσι. Κάτσε ρε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι μόνο. Ναι, ναι. Τα έχουμε όλοι, έχουμε για το αποσμητικό χώρο. Θα πάθουμε κάποια καρδιά εδώ πέρα να μην το πούμε. Κάτσε, κάτσε, χαλάρωσε. Πήγε το αρχίδι. Πήγαινε, δε. Αυτό κάτω, δίπλα του πέρασε. Το είδα, μαλάκα. Όχι γάμο την πουτάνα μου, όχι γάμο την... Μια αιωνιότητα αργότερα. Κάτσε, τα βλέπω και τα δύο. Πες μου όταν ανέβηκα. Τι έγινε ρε μαλάκα, τι έγινε ρε μαλάκα, πόσα είναι ρε φίλε. Πόσα είναι, ήταν πριγάμο ρε φίλε, εντάξει. Ήταν εμπνευσμένο πάντως. Όπου τα νεύρα μου ρε μαλάκα, τα νεύρα μου. Έμα το θέμα να μας σχέσει ο φόβος μας, όχι τα νεύρα μας. Πω πω φίλε. Εντάξει, το πήγα πολύ γάμο. Κρίμα γιατί πήγε καλά τώρα και ήταν από βλακεία. Το πήγα μέσα και βγήκε έξω, ρε φίλε. Το πήγα μέσα και βγήκε έξω. Στάνταρ, φίλε, κάτι κάπνισε το παλικάρι. Στάνταρ, στάνταρ. Και δεν πρέπει να είναι και καλή ποιότητα αυτό που κάπνισε. Τον χάλασε. Λες να ήταν λίγο πειραγμένο. Και λέει, όποιο παίξει, τον έσχισε. Εντάξει, ρε φίλε, για όνομα. Τον έφερα μέσα. 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 Και βγήκε. Και βγήκε έξω, ρε φίλε. Όμως από εμείς τον ενοχλεί αυτό στη βάση του σκάλας. Εκεί. Στην είσοδο κατευθείαν. Μείνει κι άλλος μαζί εδώ πίσω. Μια ρίχο. Εγώ δεν είμαι μαζί. Οκ, καλά. Μια χαρά. Τσα. Καλό στο καβλί μας. Έχει άλλη σε βάση σκάλας όμως εδώ. Κάτσε κάτω βρε παπάρι όρθιο. Το ίδιο θα κάνω εδώ. Τώρα από ποιο ακούστηκε. Έλατε. Έλα βρε αρχίδι, έλα. Που να μπαγκάρει μάνα σου. Με έπιασε το άλλο με την κίνηση. Έφυγα. Κάτσε, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν έφτασα ακόμα. Μπορεί να με βγει καμιά ψωλή εδώ. Ξέρω πως είμαι τώρα. Μαλάκα, αρτηριακή πίεση 800. Κάτσε. Να ακούμε λίγο. Κάτι ακούγεται. Ναι, γι' αυτό λέω. Δεν μ' αρέσει. Στο κέντρο του δρόμου, πάρε μου να έχει φως. Κάτσε ρε, τι να βλέπω στο δρόμο. Άμα κάτσω στη μέση του δρόμου. Όπω Παναγία μου. Να είδες, εγώ θα γράψω εκεί απέναντι τι είναι εκείνο. Έχει σκιάδο στήλ. Όπω το στομάχι μου, ρε μαλάκα. Μαλάκα! Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Με μπαγκαρισμένο game player να πούμε. Με παραδέχεσαι. Μα γι' αυτό σου δίνω και το χέρι τώρα, εντάξει, τι λέμε. Τι ήταν αυτό, ρε μάγκες. Uninstall, φίλε, κατευθείαν. Όχι, θα κάνω. Θα κάνω υπότιτλους και το στείλω στον developer. Φίλε, uninstall και shred και τα αρχεία κατευθείαν. Πω πω Παναγία μου, εντάξει. Λοιπόν. Cyrus, you liar. The key wasn't there. Stop. Πάμε. A
wise old owl sat in an oak. The more he heard, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why aren't we all like that wise old bird? Ελλάδες. Κουμπί για μπουνιά, έχει. The more you take, the larger I get. Αυτό είναι γρίφος. Το ξέρω. Όσο πιο πολύ παίρνεις, τόσο μεγαλύτερο γίνομαι. The larger I get. Τα χρόνια. The more you take, the larger I get. Τρύπα. Τώρα πλάκα. Αυτό τώρα ήταν δηλαδή σκέψη εμπνευσμένη. Τι ήταν τώρα αυτό. Τρύπα. Χώμα ρε μαλάκα, βγάζεις χώμα. Βγάζεις χώμα και μεγαλώνει τρύπα. Θα λέγα τώρα κάποια τρύπες, αλλά έχει χάρη. Αχ, είναι και αργά. Rivers but no water, cities but no buildings, forests but no trees, deserts but no sand and mountains but no rocks. What is it? Περίμενε. Ποτάμια χωρίς νερό, πόλεις χωρίς κτίρια, δάση χωρίς δέντρα, έρημοι χωρίς άμμο και βουνά χωρίς βράχια. Τι είναι? Νομίζω το βρήκα. Θα σε κοπάνει στο βραδιάτικο. Πού τα βλέπεις όλα αυτά και δεν έχουν αυτά πράγματα? Την τηλεόραση. Πού? Ναι, θα μπορούσε. Κάτσε το βάλω βασικά. Να δω. Γιατί εγώ άλλο σκέφτηκα. Καλή σκέψη σου. Κάτι παρόμοιο σκέφτηκα κι εγώ. Τι? Το χάρτη. Καλά, εντάξει. Πω! Εντάξει, φιλαράκο. Φιλέ, και δεν έχουμε γουγκλάρει ακόμα, ε! What loses its head in the morning and gets it back at night. Τι χάνει το κεφάλι του το πρωί και το ξαναπέρνει το βράδυ. Το πρωί και το ξαναπέρνει το... Τι χάνει το κεφάλι του το πρωί. Και το ξαναπέρνει το βράδυ. Μαλάκα, άστο. Θα πηδήξω το μάλλον. I'm so, so proud of you. You deserve a reward, a big reward. I summoned it while you were guessing away. Hurry, go to the train station. Το έκανε summon όταν εμείς μαντεύαμε. Κάνει και multitasking. Ναι. Με αυτή τη μούρη μάλλον, multitasking. Go to the train station. Βλάκα, βλάκα. Λοιπόν. Ναι, τώρα θα είναι το full be twice, να ξέρεις, έτσι. Ναι. Πού το train station? Εδώ, εκεί που ήταν στην αρχή. Εδώ το κολοπάρκο. Οπότε, εντάξει, δεν έχω αίσθηση προς ανατολισμού, θα είχα χάσει το παιχνίδι ήδη. Εγώ παίζω, επειδή παίζω πολλά FPS, έχω αέρα τέτοιο. Εγώ τα πεθάνω μετά, τα first person με ζαλίζουνε. Προκαλούν αναγούλα. Να, ο ψηλός. Πού ήταν? Παλικάρι μας. Παλικάρι μου. Φεύγω, πάω, τα λέμε. Αγόρι μου. Τι έκανε σάμον, δεν μας είπε. Θα μάθουμε. Κάποιος καπνάει. Κάτι λέει για τα billboards αυτό. All you need is Rick. Εγώ γιατί διάβασα all you need is Rick. Γιατί το μυαλό σου Γιώργο. Το μυαλό σου, εντάξει, δεν ξέρω. Λέω. Εγώ φταίω που κάνεις την κάμερα ανεμιστήρα να πούμε, τι να σου πω. Κάνω την κάμερα ανεμιστήρα. Τι μαλάκα είσαι. Πάπα, ψηλός. Ψηλή. Άντε γεια. Γεια σου σπανάς. Βζιν! Γεια σου και κακή. Και τώρα θα δεις το άσπρο να μου για να σου φύγει το... Δεν καμιάσαι Γιώργο να σπρίσεις. Πάντα. Δεν καμιάσαι. Η λογική τι έλεγε. Δεν ανεβαίνεις. Δεν ανεβαίνεις καλές φίλε. Η πλατυποδία. Γαμιέ τη μάνα στο μολ! Κόλλο, κόλλο που πας όμως, μας... να μην πω. Μας καρφώσει τίποτα από πίσω. Μια χαρά πάμε φίλε. Περίμενε. Όλα τα χτυκιάσματα. Ψηλός και, όλα. Και στα τέσσερα. Ο ψηλός και στα τέσσερα. Αυτό το δεξί στα τέσσερα ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς ενεργοποιείται, έτσι. Με την κίνηση πρέπει να είναι, γιατί έτρεχα σου λέει την άλλη φορά και μας γάμισε. Τι άμα τρέχεις δηλαδή. Ναι, πρέπει να έχει... Α, κοίτα, αυτό είναι... Για ταχύτητα, ναι, να κάνει sprint. Ναι.
πώς είναι το άλλο με το φακό. Αυτό είναι χωρίς φακό, το άλλο είναι με την κίνηση, ρε φίλε. Άμα πάμε σιγά σιγά λογικά, λογικά έτσι. Να το βλέπεις, δεν νιώθει. Βασικά δεν ξέρω με το φακό, δεν μπορούσα να το δω να τα ανοίξω μια οδηπέζα, αλλά ας ενδικάσουμε, γάμισε εδώ. Εσύ προχωράς. Γάμισε εδώ. Ένας ψηλός, εδώ έχει ομίχλη. Γιατί έχει ομίχλη βασικά, δεν έπρεπε να μην έχει ομίχλη. Από εκεί δεν πάει. Βασικά. Να το κοίτα, αυτοκιάσματα από εκεί δεν πάει. Είναι καλυμμένο με... με πράγμα. Ναι. Πόσο κάτω θα πάμε, ρε. Α, πέφτει εδώ, ρε. Πού πάμε, γάμο την πουτάνα μου. Α, το αρχίδι. Πού το. Α, το κεφάλι, το βλέπεις. Καλά, είσαι... ο καραφλοκούδουνας. Είσαι νίτσα, είσαι νίτσα. Respect. Εγώ δεν τον είχα δει. Θα είχα πέσει τα μούτα του. Φιλέ, αετός. Είσαι νίτσα, είσαι. Αετός. Το έχεις, το έχεις. Παρότι έχω γίνει κολόγρια, αετός. Το νιτζιλίκι το έχεις, εντάξει. Παπάντζα, νίτσα. Πού πάμε, ρε μαλάκα, πού πάμε. Η μαλακία θα μας πει να βγούμε μετά από εδώ μέσα. Κάτσε, γιατί αρχίζω και αγχώνομαι εδώ πέρα, έχει πολύ πράγμα. Σε νοσοκομείο βγήκαμε, μαλάκα. Ξέρω εγώ, ρε μαλάκα, όλα... ένας αφθαρμάς είναι εδώ. Α, πρέπει να πέρασω ανάμεσα από αυτούς τώρα. Mm-hmm. Ωραία. Α, οκ, okay, το έχουμε. Κατά λάθος βγήκαμε, έτσι. Εδώ είναι η αρχή, ρε μαλάκα. Άμα δεν ήταν αυτά, ναι, θα είχαν περάσει σαν shortcut. Οκ. Προφανώς σου σκέφτηκε κάποιος ότι έχεις τόσα. Ναι. Πάλι κάτω λίγο. Από σταθμό τρένου, βγήκαμε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, κάτσε να κοιτάμε τώρα. Μην την ξανακάνω αυτή τη διαδρομή, ήταν μεγάλη, δεν λέει. Μαζί το πουτσάκι εδώ. Εδώ δεν έχει τίποτα, έτσι. Εκεί αριστερά είναι ένα. Άστον αυτόν, αυτόν δεν τον υπολογίζω. Να μην τον πω. Ναι, νάτος, νάτος. Κούντος. Ούρε. Γωνία. Έλεος, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, τι λέω. Έλεος. Α, και δύο, α, καλά. Έτσι, γιατί μπορείς. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Υποτροπίασα. Λοιπόν, ένας τρόπος υπάρχει, να κάνω ή γιόλο. Τραβήξεις, όχι, θα τραβήξεις προς τα σένα το άλλο. Μα τραβήξω και τον άλλο, τι γίνεται. Ή γιόλο, ή τίποτα. Ή αυτό που λες, θα τον τραβήξω, ναι. Απλά κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ρε φίλε. Πού είναι ο άλλος. Να το σημαίνω. Βλέπεις τώρα. Α, ωραία, ας τον άρθει. Έλα, ρε μπουρδέλο. Κόλλησε το παλιάκι. Αυτά είναι. Θα με εξοκολλήσει μας γάμις. Άμα κόλλησες, θα το χαρώ πολύ ιδιαίτερα. Τράβα το. Τράβα, τράβα. Όπα φίλε, έλα. Έλα πάλι οσυχάμενο, έλα. Το λέω και εδώ. Το μεγάλωσε, ρε. Όχι, ρε. Δεν πέσε πάνω στο άλλο, ήταν για άλλο. Όχι, δεν πέφτω, δεν πέφτω. Έχει, έχει. Έχει απόσταση. Ρε, φτάνει. Κοιτάς, εδώ μέσα το φυτικιάρικο. Παλιό ξέρασμα. Θα του ρίχνα ένα τώρα. Λυπάμαι τη μάνα σου. Ναι. Εντάξει. Κλείσε φως τώρα. Τώρα αέρα πατέρα, φύγαμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Φύγαμε, ρε. Γιούπε, αυτοί τους φοβάμαι. Famous last words. Να το μα... το, α! Να το ρε μαλάκα, τον βρήκαμε. Λάξει. Game shape. Cyrus, how did you get here so fast? I took the shortcut, I told you about it. Never mind then. Here's your ticket one way. That's... Highway to hell. The train will take me to here. Home. It always goes home. Κάτι παράνοια πες με αυτό να φίλε. You best hurry. Your sweet Jane has been waiting oh so patiently. I will. Thank you, Cyrus. Whatever you do, don't forget our friendship. Αλίμονο, μας έστειλες πέντε φορές σκοτωθούμε. Ωπα. Να το ρε φίλε, το τρένο. Ωπα.
Uncharted, ρε. Κάτσε λίγο να... Game idea, directing και level design, Alexander... Ο Ζωροζίγης και ο Τζοτζάι. Εντάξει, γι' αυτό. Κάτσε εξηγούνται όλα. Κάτσε λίγο να... Calm your tits. Περίμενε. Όπω φίλε, μαλάκα, μιλάμε για πολύ πίεση, έτσι. Πολύ πίεση. Αυτό είναι όμως το κακό, δεν ήταν ο φόβος που σε πίεσε, ήταν το κακό design. Έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι πολύ δυνατό και το χάνει ακριβώς γιατί είναι κακοσχεδιασμένο το AI. Ναι, αυτό ακριβώς έγινε. Βασικά, κοίτα, σαν ιδέα, μ' άρεσε πολύ, φίλε. Ειδικά αυτό, ξέρεις, με το περιβάλλον γαμάτο. Ενηγματικός. Όχι, εννοώ το περιβάλλον σαν στήσιμο, ρε παιδάκι μου. Σε ένα απόκοσμο κόσμο, στη σούπα Silent Hill, δεν υπάρχει άνθρωπος. Θυμίζει σαν να είναι από μάχη με πτώματα, σε με πτώματα, άρματα και τέτοια. Εγκατάλειψη. Σημειώματα από άκυρους ανθρώπους που βρεθήκανε σαν πουργατόριο μου, ρε, καθαρτήριο κανονικά. Ναι, είναι λίγο θυμίζει, ναι. Έτσι, εμένα το μέχρι αυτό μου βγάζει. Δηλαδή, μου σπάσε τα νεύρα του. Πού είναι η γυναίκα μου, θα ναι. Σου πω ένα γρίφο. Ναι, το άκυρο. Ναι, τρία πουλάκια. Ξεκινάς, τρία body bags, έτσι, τρεις νεκροσακούλες και ο τύπος με το καλημέρα σε αποκαλεί my plaything, ας πούμε. Κοίτα, γενικά αυτό μου άρεσε το concept, ωραίο παιχνιδάκι, αλλά σου είπα, μάγκες, αν είχαν φτιαχτεί τα θεματάκια με τα bugs, αυτό ακριβώς, έχουν bugs στην κίνηση, έχουν bugs στο trigger, έχουν bugs. Το placement εμένα προσωπικά με γάμισε. Έτσι. Κάποια στιγμή το τέρας ήταν στον αέρα. Το collision detection έχει θέματα. Έφυγε το collision, ναι, ναι. Όχι, τα ξεχωρίζω. Σαν ιδέα, σαν χώρος. Σαν ιδέα είναι σαν, παράνοια. Είναι παράνοια, είναι ναι. Είναι ένα καλό άσχετα πράγματα ναι. Μαζί. Α, μπράβο. Και τα έχει κάνει. Τι έγινε. Πάρτα. Να. Επίσης ωραίο είναι και το διπλό. Φαντάσου διπλάκι αυτό. Πολύ ευχάριστο θέμα. Διπλάκι θα είχαν σπάσει οθόνες, θα είχαν σπάσει πληκτρολόγια. Μπινελίκια. Καντήλια και αντιγιά. Οπότε καλύτερα μόνο, να γελάμε και λίγο. Ναι, εντάξει, τουλάχιστον παρέτσα, μια χαρά βγήκε. Αυτά. Κατά τα άλλα, μάγκες, αν φτιαχτούν αυτά τα ζητηματάκια, δηλαδή και στο Steam που διάβασα τα περισσότερα review, είχαν θέμα σε αυτά που λέμε, ό,τι αφορούσε ας πούμε, σχετικά το collision detection και γενικά το trigger που είπε ο Γιώργος. Δηλαδή, σου είχε τέρας που δεν θέλει φακό και τέρας που θέλει φακό μαζί. Παίρνα τους. Και ο δρόμος τόσος. Τι κάνεις, ας πούμε. Θα πεθάνεις 100 φορές. Αναγκαστικά. Και να σου πει κάτι, θα το βγάλεις από τύχη. Και αυτό χαλάει την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού, γιατί δεν δίνει σημασία ούτε στην ιστορία ούτε στην ατμόσφαιρα. Δίνει σημασία πώς να αποφύγω τα τέρατα. Χάνει εκεί πέρα το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Χάνει. Συμφωνώ. Είναι δυνατό, ωραίο ήχος. Συμφωνώ. Ωραία η μηχανή, εντάξει, είναι real. Αλλά η μηχανή γαμάει. Κλασικά τα ανεβεί. Χάνει από εκεί το παιχνίδι. Τέλος. Κάτι άλλο φιλαράκι μου, εσύ. Τίποτα. Αυτό, ό,τι είχα να πω, το είπα. Πάντως, φίλε, πρόσεξε. Respect μεγάλο στον Παναγιώτη, γιατί τους γρίφους τους πετσόκοψε πραγματικά, τους έβαλε στον τρίφτη του τυριού και τους έκανε να μην πω, εντάξει. Εγώ ήμουν έτοιμος να πάρω το κινητό να ψάξω στο Google. Το Παναγιώτης απλά απάνταγε. Χαλαρά. Μια τρύπα. Τι έγινε, μια τρύπα. Εντάξει. Respect. Μαλάκα, δεν ξέραμε κι αυτό. Εντάξει, οικογένειες έχουμε ρε φίλε, είναι αδυνατόν. Τέλος πάντων. Απλά respect, τίποτα άλλο. Και τελειώσαμε και μπαγκαρισμό το παιχνίδι. Διπλό αυτό respect. Αυτό που το βάζεις, έτσι. Διπλό respect. Φιλαράκι, που το βάζεις αυτό, θα μπορούσε και απλά. Να φτιάξει ο καφές. Ναι, και πρέπει να φτιάξει και καφέ. Γιατί έχουμε και συνέχεια, εννοείται. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτά από εμάς. Γιωργάκη, κάτι άλλο εσύ. Τίποτα, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, μάγκες, καλή συνέχεια από μένα και τον Γιώργο. Ό,τι είπαμε, καλή ιδέα, προβλήματα θέλει στην ακόμα στην υλοποίηση, ναι. Ελπίζω να το φτιάξουν. Επίσης, ήταν το πρώτο chapter. Λογικά θα έχει και δεύτερο και τρίτο, αλλά πριν φτιάξουν τα επόμενα, ας φτιάξουν πρώτα τα βασικά προβλήματα. Και θα είναι έτσι ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι στο σύνολο. Αυτά από εμάς λοιπόν. Να είστε όλοι καλά και στην επόμενη φορά τα ξαναλέμε. Γεια σας.